Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη, είμαι δημοσιογράφος και έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω ένα πάνελ το οποίο θα γίνει κάτω από έναν τίτλο που έχει εκρηκτικές λέξεις, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε ως keywords. Μπορεί να είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα, ο μήνας να έχει 9, αλλά εμείς θα συζητήσουμε για το λαϊκισμό, για την ελευθερία του λόγου και για την κουλτούρα ακύρωσης με τρεις πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν να επιδείξουν και ερευνητικό έργο και άποψη σε αυτό το πεδίο. Εδώ είναι η κυρία Λαμπρινή Ρόρη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ο καθηγητής και ερευνητής Τάκης Παπάς με πολύ έντονο συγγραφικό έργο και μελέτες πάνω στο λαϊκισμό, και ο συγγραφέας Χρήστος Χομενίδης, ο οποίος διακρίνεται ως δημοσιολόγος και για τις εύστοχες παρατηρήσεις που κάνει. Κράτα το, εντάξει. Ναι, λοιπόν, εγώ θα αξιοποιήσω λίγο το προνόμιο του συντονιστή και θα κάνω μία εισαγωγή στη συζήτηση πριν πάω στην κυρία Ρόρη, παρατηρώντας ότι από την εποχή που δημιουργήθηκαν τα social media και διευρύνθηκε σημαντικά αυτό που ονομάζουμε δημόσιο βήμα, έχει αρχίσει να εκτραχύνεται και ο δημόσιος λόγος. Ο λαϊκισμός αρχίζει πια να αποκτά μία άλλη διάσταση, μία άλλη δυναμική και μία άλλη ποιότητα και κυρίως αρχίζει να διαδίδεται. Πλέον δεν λαϊκίζουν μόνο οι πολιτικοί, λαϊκίζουν και οι άνθρωποι μέσω του δημόσιου βήματος που έχουν από τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης. Και θα ήθελα έτσι να πάω στην κυρία Ρόρη και να ρωτήσω αυτό. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση ότι τα social media έχουν εν μέρη όχι αλλοιώσει, έχουν επηρεάσει ακόμη και τη φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχουν δημιουργήσει ένα καινούργιο είδος λαϊκισμού? Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διάδοση των λαϊκιστικών θέσεων. Υπάρχει πλέον μια πληθώρα πολύ έγκυρων μελετών και εγχώριων για την Ελλάδα, αλλά και συγκριτικών, που εξετάζει την διάδοση των λαϊκιστικών ιδεών στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρω μια πρόσφατη συγκριτική έρευνα του Demos στην Ευρώπη, που βρίσκει ότι οι λαϊκιστικές αναρτήσεις προκαλούν σημαντικά περισσότερες αντιδράσεις και σημαντικά περισσότερες κινητοποιήσεις στα σχόλια από τις δημοσιεύσεις των mainstream πολιτικών ηγετών στο Facebook. Το Facebook έχει φανεί ότι είναι μέχρι στιγμής πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για λαϊκιστές, για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, που δεν έχει το κόστος που έχουν τα επαγγελματικά και τα mainstream μέσα ενημέρωσης. Και το έχουμε δει τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, Τραμπ και Brexit, έτσι. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ φτηνός τρόπος για να μεταδίδονται λαϊκιστικές θέσεις. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι, εξετάζοντας τις αντιδράσεις, ας πούμε, 130.000 δημοσιεύσεων λαϊκιστικών δρόντων που κυκλοφόρησαν στο Facebook μεταξύ του 2019 και του 2020 σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων υπήρξε και η Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι οι αναρτήσεις των λαϊκιστών πολιτικών σχετικά με τις εθνικές μειονότητες, για παράδειγμα, προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αφοσίωση από ό,τι αυτές που αφορούσαν την ίδια την πανδημία, το περιβάλλον, τις εκλογές, την εκπαίδευση, την οικονομία. Άρα, οι λαϊκιστές εκμεταλλεύονται μια πιο άμεση μορφή επικοινωνίας με το κοινό. Επίσης, η φύση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρεται για τη διάχυση του πολιτικού λόγου, που είναι δομικό χαρακτηριστικό του λαϊκισμού. Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε 500.000 tweets, εξετάσαμε τις δυναμικές που δημιουργούνται μέσα αλλά και μεταξύ των κομματικών δικτύων στο ελληνικό Twitter. Συγκρίναμε τρεις τρίμηνες περιόδους μέσα στην κρίση, μεταξύ του 2014 και του 2016, και εκεί βρήκαμε ότι η πόλωση αύξησε την πυκνότητα των συζητήσεων, αλλά μείωσε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ λαϊκιστών και μη λαϊκιστών. Δηλαδή, όσο η πόλωση αυξανόταν κατά τη διάρκεια της κρίσης, από ομαδώσεις κομμάτων προχωρούσαμε σε δημιουργία κλάστερς, θεματικών κλάστερς, με αποκορύφωμα το 2015 το καλοκαίρι, όπου η τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο χώρισε στην κυριολεξία το ελληνικό Twitter σε δύο διακριτές
υποπεριοχές, δύο διακριτά κλάστερ, στο οποίο ένα βρίσκονταν οι λαϊκιστές της δεξιάς και της αριστεράς, της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, και στο άλλο οι μη λαϊκιστές. Άρα, ευκαιρίας δοθήσεις, έχουμε δει ότι υπάρχει κοινό έδαφος των λαϊκιστών για συζήτηση, ακόμα και αν αυτή η συζήτηση είναι συνθηματολογική, όπως συνήθως γίνεται στο Twitter. Να διευκρινίσετε κάτι. Μήπως αυτό που λέτε, αυτό που παρατηρήσετε στο Twitter, απλώς είναι μια αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει στην κοινωνία, ή το Twitter δημιουργεί τη συνθήκη για την κοινωνία? Όχι, ειδικά την περίοδο εκείνη ήταν μια κατάσταση την οποία ξέρουμε ότι επικρατούσε στη δημόσια σφαίρα και εκτός μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα ήταν αντανάκλαση. Άρα ήταν σαφώς μια κατάσταση που είχε μεταφερθεί από τον offline πολιτικό κόσμο και τη δημόσια σφαίρα online. Όμως θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο η φύση του μέσου, ακριβώς αυτό δηλαδή. Δεν είναι, είναι ότι διευκολύνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι προηγούμενο από αυτό. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει πάλι από μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε χρησιμοποιώντας data από το Digital News Report του Reuters και από το Ευρωβαρόμετρο και από το Pew Research Center που δημοσιεύουν διάφορες έρευνες, ότι υπάρχει, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, μια τεράστια σχάση στην εμπιστοσύνη μεταξύ παραδοσιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτύου. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι ένα outlier και στην χαμηλή εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην υψηλή εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είμαστε πρώτη χώρα μεταξύ ενός πολύ μεγάλου δείγματος χωρών στο πόσο δεν εμπιστευόμαστε τα mainstream μέσα ενημέρωσης, τα οποία από τα ποιοτικά στοιχεία ξέρουμε ότι τα θεωρούν οι πολίτες διεφθαρμένα, πελατειακά, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα θεωρούν ότι λένε την αλήθεια, ότι μπορούν να τα εμπιστευτούν περισσότερο. Άρα, υπάρχει εδώ πέρα μια απονομιμοποίηση των παραδοσιακών μέσων που στρέφει τους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν είναι τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόβλημα, είναι ότι προϋπάρχει μια σχάση στην εμπιστοσύνη που έχει το κοινό για τα παραδοσιακά μέσα. Άρα υπάρχει ένα πολιτικό κόστος που πληρώνεται και ένα κόστος που πληρώνουν και τα παραδοσιακά μέσα. Φυσικά το πολιτικό κόστος δεν είναι ίδιο για όλη την πολιτική τάξη. Οι λαϊκιστές κερδίζουν από αυτό που χάνουν οι υπόλοιποι. Ωραία, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό στα social media. Θέλω να πω στον κύριο Παπά, να ξεκινήσω από εκεί που είπε η κυρία Ρόρη για τον κόσμο ο οποίος αλληλεπιδρά στα social media και ουσιαστικά να παράγει το λαϊκιστικό μήνυμα. Πρόσφατα είχαμε εκλογές στην Ουγγαρία. Είδαμε ένα θρίαμβο του Όρμπαν, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ο ορισμός του λαϊκισμού. Και εν τέλει, μήπως κάνουμε τη συζήτηση περί λαϊκισμού από μία λάθος αφετηρία? Δεν είναι οι λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά είναι οι λαοί που αναδεικνύουν τους λαϊκιστές πολιτικούς. Ναι, πράγματι. Γιατί μιλάμε για δημοκρατίες και οι λαϊκιστές ψηφίζονται από τους λαούς τους. Την Κυριακή που πέρασε ήμουν στη Βιέννη, σε δείπνο με Ούγγρους φίλους, και παρακολουθούσαμε τις εκλογές που γίνανε εκείνη τη μέρα, 3 Απριλίου, στην διπλανή χώρα, στην Ουγγαρία. Ο λόγος που εγώ και οι Ούγγροι φίλοι ήμασταν στη Βιέννη είναι ότι όλοι μας δουλεύουμε αυτή την εποχή για το Central European University, το οποίο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρισκόταν στην Βουδαπέστη μέχρι πρότινος, μέχρι ότου ο Όρμπαν το έδιωξε και το πανεπιστήμιο έχει σήμερα μετεγκατασταθεί στη Βιέννη. Όπως γνωρίζετε, ο Ορμπάν κέρδισε τις εκλογές της Κυριακής με μεγάλη διαφορά, με 18,5%. Όπως επίσης γνωρίζετε, ο Ορμπάν θεωρείται πράγματι, όπως είπε ο Κώστας, ο κατεξοχήν λαϊκιστής ηγέτης, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έχουμε και άλλους εκτός Ευρώπης, επίσης κατεξοχήν. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε όλοι είναι τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί το σύστημα του Ορμπάν που ονομάζουμε λαϊκισμό. Τονίζω τη λέξη σύστημα και θέλω να μείνω λίγο εδώ. Είναι το σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω. Ότι δηλαδή ο λαϊκισμός, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα οποία είναι social media, δικτύωση, cancel culture, λόγος, πόλωση, όλα αυτά, είναι ένα συγκροτημένο πολιτικό σύστημα. Και αυτό το σύστημα έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι ένα νέο σύστημα, σχετικά νέο ιστορικά σύστημα, το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι δημοκρατικό, αλλά είναι μη φιλελεύθερο, είναι ανελεύθερο. Πριν από 10 χρόνια, ακριβώς πριν από 10 χρόνια, το 2012, είχα γράψει ένα άρθρο σε ένα έγκριτο περιοδικό, τέλος πάντων, της πολιτικής επιστήμης, όπου πράγματι συνέκρινα την Ελλάδα και την Ουγγαρία και είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη democratic liberalism. Ο Ορμπάν πήρε τον όρο το 2014, δύο χρόνια πιο μετά, και τον έκανε κάπως διάσημο. Τώρα, επιτρέψτε μου να εξηγήσω με συντομία, γιατί
το χάνουμε αυτό το σημείο. Σε τι συνίσταται το πολιτικό σύστημα που ονομάζουμε φιλελεύθερη δημοκρατία και η οποία είναι το αντίθετο του λαϊκισμού, της ανελεύθερης δημοκρατίας. Είναι σημαντικό και αν έχω 2-3 λεπτά μπορώ να εξηγήσω, ναι, σε 3 λεπτά. Και η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν έχει μέσα της το λαϊκισμό, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μια αντίθεση. Όχι υποχρεωτικά. Θα έχουμε ένα σύστημα. Δεν μπορεί να έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι διαδικό. Ή θα έχουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία ή θα έχουμε μια ανελεύθερη δημοκρατία. Είναι και τα δύο δημοκρατίες. Είναι σημαντικό. Είναι το σημείο το οποίο χάνουμε. Και επιτρέψτε μου, αν έχω λίγα λεπτά. Ναι, νομίζω. Είχα υπολογίσει γύρω στα 8 λεπτά. Κοιτάξτε, μια φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ένα σύστημα, είναι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έχει 3 χαρακτηριστικά, στα οποία θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Είναι απλά. Αλλά πρέπει να τα έχει και τα 3 χαρακτηριστικά, συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η παραδοχή του γεγονότος ότι οι σύγχρονες κοινωνίες, αυτές που ζούμε, δεν είναι ομοιογενείς, αλλά χαρακτηρίζονται από πολλές εσωτερικές διαιρέσεις, διακρίσεις φίλου, φιλής, κοινωνικής τάξης, θρησκείας, γλώσσας, οτιδήποτε. Δεύτερο στοιχείο, ακριβώς επειδή έχουμε αυτές τις πολυπίκυλες και πολυδιασπασμένες κοινωνίες, χρειάζεται οπωσδήποτε να μειωθούν οι πολιτικές εντάσεις και να βρεθούν κοινοί τόποι συναντήληψης και συμβίωσης. Αυτό που ο Τζον Ρόλς ονομάζει overlapping consensus. Πώς το κάνουμε αυτό, εδώ πέρα είναι το τρίτο σημείο. Ποια είναι τα εργαλεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας, είναι το λεγόμενο κράτος δικαίου και η προστασία των νόμιμων μειονοτήτων. Όταν λέω φιλελεύθερη, και αυτό είναι όλο. Όταν λέω φιλελεύθερη δημοκρατία, εννοείται ότι δεν εννοώ τον νεοφιλελευθερισμό και ούτε εννοώ την έννοια της φιλελεύθερης, του φιλελευθερισμού που έχουν στην Αμερική, αλλά δεν θα πάω σε αυτό. Τώρα, ο λαϊκισμός του Ορμπάν και όλοι οι λαϊκισμοί είναι το ακριβώς αντίθετο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι η αντίληψη δηλαδή ότι η κοινωνία διασπάται σε μία μόνο, έχει μόνο μία διαίρεση, η οποία χωρίζει την κοινωνία ανάμεσα στο λαό, στην πλειοψηφία του λαού και σε κάποιες ελίτ, οι οποίες μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. Δεύτερον, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αντίθεση που είναι αγεφύρωτη, επιδιώκει ο λαϊκισμός την πόλωση με τα μίντια, με τον λόγο του κτλ. Και το τρίτο είναι ότι ο λαϊκισμός είναι πλειοψηφικός. Δεν σέβεται δηλαδή τις μειονότητες, τους θεσμούς του δικαίου, τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ο λαός, η πλειοψηφία του λαού είναι προορισμένη να κερδίσει. Τώρα, και κλείνοντας και με αφορμή την περίπτωση της Ουγγαρίας, θέλω να κάνω 3 παρατηρήσεις σχετικά με τον λαϊκισμό, οι οποίες έχουν σχέση με όλα αυτά που λέμε και με όλα αυτά που λέμε για τον λαϊκισμό, που είναι, όλοι μιλάμε, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. 3 λοιπόν παρατηρήσεις κλείνοντας σχετικά με, που θεωρώ σημαντικές σχετικά με τον λαϊκισμό. Η πρώτη, όπως προείπα, ο λαϊκισμός είναι ένα νέου τύπου πολιτικό σύστημα που είναι με ένα ανελεύθερο αλλά παραμένει δημοκρατικό. Οι εκλογές στην Ουγγαρία δεν ήταν δίκαιες, δεν ήταν fair elections, ήταν όμως ελεύθερες εκλογές, ήταν free elections. Εάν πάτε σε οποιοδήποτε καφέ της Βουδαπέστης, μπορείτε να κάνετε κριτική στο Fidesz και στον Ορμπάν άνετα και θα ακούσετε πολλούς στα διπλανά τραπέζια να κάνουν κριτική. Οι εκλογές είναι ελεύθερες, αλλά δεν είναι fair, δεν είναι δίκαιες. Πώς το εννοείτε ότι δεν είναι δίκαιες? Να δώσω ένα παράδειγμα πώς το εννοώ. Υπάρχει ελευθερία του λόγου, για παράδειγμα. Χώρες στις οποίες οι εκλογές δεν είναι ούτε fair, ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες, είναι, για παράδειγμα, η Τουρκία, είναι η Ρωσία, είναι η Βενεζουέλα. Σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει καν ελευθερία του λόγου. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι εκφράζονται με κάποια ελευθερία, αν θέλουν να εκφραστούν, με συγχωρείτε, πολύ συχνά οδηγούνται στις φυλακές mm-hmm. ή χάνουν τα δικαιώματά τους. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Υπάρχει πλήρης ελευθερία λόγου. Βεβαίως δεν υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια τα οποία είναι ελεύθερα. Δεν υπάρχουν πολλές εφημερίδες. Έτσι. Αυτό όμως έχει να κάνει με το fairness. Στα social media, τα ουγγρικά social media γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι απολύτως ανοιχτά. Mm-hmm. Αντίθετα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, σε μη δημοκρατικές χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα και πάει λέγοντας. Είναι απολύτως ανοιχτά. Είναι απολύτως ανοιχτά. Οι ιδέες κυκλοφορούν απολύτως ελεύθερα. Υπάρχει ένα meme που, ειδικά στις πόλεις, υπάρχει ένα meme που κοίταζα τις προάλλες. Είναι δύο που συζητούν και λέει ο ένας τον άλλον, «Sir, are you from Hungary?» Και ο άλλος τύπος του λέει, «No, I'm from Budapest». Το οποίο σας λέει πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι δύο καταστάσεις. Το πρώτο μου λοιπόν είναι ότι ο λαϊκισμός, το πρώτο μου σημείο είναι ότι ο λαϊκισμός είναι κατά βάση δημοκρατικός, αλλά δεν είναι φιλελεύθερος. Το δεύτερο σημείο μου είναι ότι είναι ένα απολύτως ιδεολογικό σύστημα,
αφού προτείνει μια νέα δημοκρατία που δεν ακολουθεί τους κανόνες του φιλελευθερισμού, αλλά υπερήφανα διατρανώνει ότι είναι ανελεύθερη και επίσης εθνικιστική. Και το τρίτο μου είναι ότι σε επίπεδο policy και politics, νομίζω ότι δεν αρκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέμε ότι πολεμώντας την Ουγγαρία θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χώρα δημοκρατική. Αυτό που πρέπει να λέμε και η έμφαση μας πρέπει να είναι ότι αυτό που θέλουμε από την Ουγγαρία είναι να γίνει φιλελεύθερη. Πριν πάω στον Χρήστο Χομενίδη, θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι, γιατί κάνατε ένα διαχωρισμό φιλελεύθερες δημοκρατίες και λαϊκίστικες δημοκρατίες. Η Ελλάδα προφανώς είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Τώρα, σήμερα. Η οποία όμως είχε μια λαϊκίστικη κυβέρνηση. Έτσι, τι συμβαίνει εκεί? Συμβαίνει ότι η ιστορία αλλάζει, ότι η ιστορία προχωράει, ότι οι χώρες δεν βρίσκονται σε ένα στάδιο μόνιμης πολιτικής κατάστασης για πάντα. Βεβαίως, όταν έγραψα εκείνο το άρθρο το οποίο ανέφερα, ο τίτλος του ήταν Populist Democracies, λαϊκιστικές δημοκρατίες, και τότε συνέκρινα την Ελλάδα και την Ουγγαρία σε προηγούμενες δεκαετίες. Έκτοτε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε αυτές τις δύο χώρες και είναι πολύ ενδεικτικό και πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ωραίο από την πλευρά της επιστήμης που κάνω εγώ, που είναι πολιτική επιστήμη. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει προς μια σαφώς φιλελεύθερη κατεύθυνση. Η δε Ουγγαρία έχει προχωρήσει σε μια σαφώς ανελεύθερη κατεύθυνση, η οποία σιγά σιγά μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις αυταρχισμού. Έτσι. Είναι δυναμική η πορεία των χωρών. Χρήστο Χομενίδη, θέλω να πατήσουμε και στο τελευταίο σου βιβλίο, Ο Τζίμι στην Κυψέλη, όπου αναφέρεσαι σε όλη αυτή την αλλαγή δέρματος που υπέστη η χώρα στην περίοδο της κρίσης. Mm-hmm. Και θα ήθελα να τη δικιά σου τη ματιά, η οποία μπορεί να πάει πιο ψηλά από τη δικιά μας. Σιγά καλέ. Γιατί μου το χαλάς. Λοιπόν, να μας περιγράψεις πώς κατά τη γνώμη σου έχει αλλάξει αυτή η χώρα, αυτός ο κόσμος, τα τελευταία 10 χρόνια, όταν ανέβηκε η ένταση του λαϊκίστικου λόγου. Θα το κάνω αυτό λοιπόν. Αρχίζω. Ναι. Αν ήμασταν εδώ πριν από τα social media, αν δεν υπήρχαν ακόμα social media, θα ήμασταν νομίζω πολύ πιο ήρεμοι και πολύ πιο ευτυχισμένοι με τους εαυτούς μας. Θα θεωρούσαμε ότι μέσα σε αυτό το φόρουμ ανταλλάσσουμε ωραίες απόψεις, οι οποίες γίνονται δεκτές από τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να εκφραστεί ή ευτυχώς δεν μπορεί να εκφραστεί ο ίδιος. Διαβάζει όμως τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες έχουν μεγάλες κυκλοφορίες. Όταν κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, πηγαίνει στις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές ή τις βουλευτικές, και εκφράζεται δια της ψήφου του, και όλα καλά. Δεν θα πηγαίναμε ποτέ σε ένα καφενείο, σε μια λαϊκή γειτονιά, να, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη φθαρμένη, που θυμίζει λίγο Λευτέρη Παδόπουλο, να αφουγκραστούμε τον παλμό του κόσμου. Και δεν θα ξέραμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος μας αποκαλύφθηκε σαν να τραβήθηκε μια κουρτίνα, χάρη ή εξαιτίας, εγώ λέω χάρη, στα social media. Πιο πριν το έκανε η Αυριανή αυτή τη δουλειά. Το έκανε ποιος? Η Αυριανή. Η Αυριανή ήταν μια εφημερίδα με ένα συγκεκριμένο εκδότη, ο οποίος εκδότης έπαιρνε τα δικά του πολιτικά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας ως μοχλούς τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι. Στα social media όμως βλέπεις, και στο Twitter και στο Facebook, νομίζω στο Instagram πολύ λιγότερο, ότι ο κόσμος ο ίδιος, και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθείς, διαμορφώνει ένα σύμπαν ηρώων, κατά κύριο λόγο αρνητικών, τους οποίους αρέσκεται να πετροβολάει. Έτσι. Πριν όμως κάνουμε, πώς το λένε, κεραυνοβολήσουμε τη συμπεριφορά αυτή του κόσμου, που κάθε, εγώ νομίζω, μία ή δύο μέρες το αργότερο, το αραιότερο, βρίσκει κάποιον και του κάνει cancel, ας πούμε, τον έχει ως τον στόχο της ημέρας και πετάνε όλοι από σκατά μέχρι πέτρες πάνω του, και ο άνθρωπος, και αυτός είναι και ο ηρωάς μου στο τελευταίο μυθιστόρημα, ο άνθρωπος θέλει τεράστιες αντοχές, όχι για να εκφράσει τη γνώμη του και να πείσει το... Ναι, αλλά στην ουσία δεν πετάνε τίποτα, πετάνε λέξεις. Δηλαδή, άμα κλείσει ο άλλος τα social, δεν υφίσταται τίποτα. Κάνεις λάθος, Κώστα. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει στόχος, μπορεί να χάσει τη δουλειά του, μπορεί να χάσει τους φίλους του, μπορεί να δει ανθρώπους οι οποίους θεούσε φίλους του να βγαίνουν και να κατακεραυνώνουν, προκειμένου ήδη οι ίδιοι να βγουν εκτός του κάδρου, ας πούμε, της ενοχής και όλο αυτό το οποίο αυτός ο στόχος εκπροσωπεί. Αλλά να πω κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο να κεραυνοβολείς αυτή τη συμπεριφορά, η οποία είναι, ας πούμε, μια συμπεριφορά παιδισμού. Έχω ένα παιχνίδι και το σπάω. Νηπιακή συμπεριφορά. Πρέπει όμως να δεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το λαϊκισμό,
ποιος είναι ο τρόπος ζωής τους, πώς είναι η καθημερινότητά τους, τι παιδεία έχουν, ποιες προσλαμβάνουσες έχουν, αν έχουν μάθει να, όχι να κρίνουν, να κατανοούν ένα κείμενο ή αν διαβάζοντας ένα κείμενο καταλαβαίνουν αυτό το οποίο θέλουν να καταλάβουν κατά έναν τρόπο, ας πούμε, εντελώς αυθαίρετο. Αν η καθημερινότητά τους τους δημιουργεί μια τεράστια δυστυχία, η οποία κάπου πρέπει να διοχετευτεί, ας πούμε, ή κάπως να εκτονωθεί. Ακόμα και οι διατροφικές τους συνήθειες, νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι τοξικές. Δηλαδή, όταν το 24ωρό σου είναι κακή τροφή, πνευματική και υλική, κακές σχέσεις με τους πολύ κοντινούς σου, και αυτό το είδαμε, ρε παιδί μου, κατά διάρκεια των lockdown, όπου μέσα στα σπίτια έγινε της κακομοίρας. Και έχουμε ενδείξει γι' αυτό. Και νομίζω ότι και η εκτόξευση της εγκληματικότητας και όλα αυτά τα φοβερά τα οποία παρακολουθούμε εδώ και μήνες, έχει, θα μας το πει η κυρία Ρόρη, συνδέεται πιθανόν με αυτή τον εγκλισμό, ας πούμε. Τι νομίζει ότι φταίει γι' αυτό, για αυτή την τοξικότητα, είναι η ανθρώπινη φύση? Όχι, ή ο συγχρονισμός που δημιουργεί την τοξικότητα. Είχε πει κάτι για τον μέγιστο συγγραφέα Άντων Τσέχοφ κάποιος. Είπε ότι ο Άντων Τσέχοφ έκανε μια πορεία σύντομη, 44 χρόνια ήρθε, έδειξε τους συμπατριώτες του, τους κοίταξε με τρυφερότητα για αγάπη και τους είπε «Ζήτε χάλια». Εγώ αυτό νομίζω ότι ισχύει και σήμερα. Ένα μεγάλο ποσοστό, η πλειονότης των Ελλήνων, την ελληνική κοινωνία ξέρω καλύτερα, ζει χάλια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκφάνσεις και αντιδράσεις σε αυτό το πρόβλημα. Περνάμε χάλια στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Περνάνε λοιπόν χάλια στα καμαρίνια, περνάνε χάλια παντού, είναι δύστημοι, δεν είναι η επιθυμία τους. Όχι, έχουν ξεχάσει την επιθυμία τους. Την έχουν θάψει την επιθυμία τους. Έχουν role models τα οποία προσπαθούν να τα αποκριθούν και τα οποία είναι όλο και πιο ευτελή. Δηλαδή, δείτε ρε παιδί μου τις τηλεθεάσεις. Στο δικό μας μικρό παρεάκι, το οποίο αριθμεί, ξέρω εγώ, πόσο αριθμεί, 100.000, 500.000 άτομα, 1.000.000, είμαστε πανευτυχείς με το μουσικό κουτί του Πορτοκάλωγλου. Το μουσικό κουτί του Πορτοκάλωγλου είχε 4% τηλεθέαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε σε ένα θύλακα. Ναι, αλλά έκανε 80.000 ανθρώπους να στείλουν μήνυμα. Ναι, 80.000 πόσο είναι? Ούτε το 1%. Ούτε το 1%. Πού είναι οι υπόλοιποι? Φαντάζεσαι ένα αντίστοιχο συνέδριο σαν το φόρουμ, σαν αυτό το ωραιότατο φόρουμ, το οποίο ευχαριστώ που με ξανακάλεσε φέτος, ένα συνέδριο τέτοιο με λαϊκιστές? Τι θα γινότανε? Μούρλια θα ήταν. Δεν θα ήταν μούρλια, δεν θα χρειαζόταν να γίνει. Θα πρότεινα στο Τσομόκο να το κάνει αυτό το πράγμα. Μούρλια. Για να τους δούμε. Ποιοι είναι, πώς είναι, τι λένε. Τώρα λαϊκίσεις. Γιατί? Λοιπόν, θέλω να πω στη Λαμπρινή Ρόρη πάλι, για να πατήσουμε στα social media. Εγώ νομίζω ότι τα social media, επειδή είναι μια ενιαία αγορά, ακούγεται αυτός που φωνάζει περισσότερο, άρα ακούγεται ο πιο ακραίος λόγος, το σύνθημα είναι πιο πιασάρικο, κάνει σουξέ και κυριαρχεί περισσότερο. Θύμισε μου μετά να διαφωνήσω μετά μαζί σου. Ναι, ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει παρατηρηθεί ο πολιτικός λόγος πια να προσαρμόζεται στο λόγο των social media? Δηλαδή, οι πολιτικοί αρχίζουν πια να συμπεριφέρονται ως αντικείμενα των social media? Καταρχάς, ο πολιτικός λόγος, αυτός που μένει τελικά, είναι αυτός που πάντα είναι συνθηματολογικός. Δηλαδή, ένας καλός campaigner ή speechwriter, ας πούμε, σε κάθε εποχή προσπαθεί να προσαρμόσει τον λόγο του πολιτικού έτσι ώστε να μείνει στο κοινό. Ο λόγος της ατάκας που παρατηρούμε σήμερα στα social media δεν είναι ότι δεν υπήρχε παλιότερα, όταν τα social media δεν υπήρχαν. Δηλαδή, πάντα και στον κοινοβουλευτικό λόγο, αυτά τα οποία μας έχουν μείνει ιστορικά ήταν συνθήματα τα οποία πολύ εύκολα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους και οι δημοσιογράφοι που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, οι opinion makers, αλλά και ο πολίτης. Δηλαδή, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεχομένως συνθηματολογικός λόγος, ο οποίος όμως κρύβει πάρα πολλά νοήματα από πίσω, τοποθετήσεις, ιδεολογίες, πολιτικούς προσανατολισμούς κτλ. Άρα,
Νομίζω ότι ιστορικά συνθηματολογικός ήταν ο πολιτικός λόγος πάντοτε. Στα social media απλώς αυτό που γίνεται είναι ότι προσπαθούν με ένα ενδεχομένως λίγο πιο έξυπνο, λίγο πιο πιασάρικο τρόπο να φτιάχνουν tweets ή αναρτήσεις στο Facebook οι οποίες θα αναπαράγονται εύκολα και θα μπορούν να τις θυμούνται αντίστοιχα χρήστες που έχουν την ψηφιακή, ας πούμε, παιδεία και νοοτροπία και προσέχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο πολιτικός λόγος πώς εξελίσσεται, δηλαδή έχει υποστεί μια μεγάλη μεταβολή τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Εγώ νομίζω ότι ναι, έχει γίνει πολύ πιο αφαιρετικός, πολύ πιο απλός. Να σας πω την αλήθεια, γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε διαχρονικές μελέτες για τον πολιτικό λόγο, για το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ενήμερη με επιστημονικά στοιχεία να μιλήσω, αλλά από αυτό που θα λέω από την εμπειρία μου, από αυτά που διαβάζω, βλέπω ότι ο πολιτικός λόγος μας φαίνεται πιο απλός, γιατί οι προσλαμβάνωσες που έχουμε σήμερα είναι και πιο παγκοσμιοποιημένες. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να μας φαίνεται... Ακούμε Τραμπ, ας πούμε. Ναι, μπορεί να μας φαίνεται απλός ο πολιτικός λόγος, αλλά πιο εύκολα σήμερα θυμόμαστε τον πολιτικό λόγο Αμερικάνων ηγετών ή, ας πούμε, λαϊκιστών ηγετών από ό,τι παλαιότερα. Και πιο πολύ τον ακούμε και πιο εύκολα τον θυμόμαστε. Έχει ενδιαφέρον μια έρευνα που πάλι πρόσφατα κάναμε για την άκρα δεξιά, συγκριτική για την άκρα δεξιά στην Ευρώπη, όπου πήραμε δεδομένα από περίπου 8.000 εκλογές από το 2000 έως το 2017 και αντίστοιχα τα πολιτικά μανιφέστα ακροδεξιών κομμάτων και είδαμε ότι ο πολιτικός λόγος της άκρας δεξιάς αλλά και η ψήφος της άκρας δεξιάς που έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαϊκισμού, ας πούμε, λαϊκιστικού λόγου και ψήφου στην Ευρώπη, δεν ταξιδεύει, δεν επηρεάζεται μάλλον μόνο από εγχώριους παράγοντες, αλλά ταξιδεύει και από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, μπορεί πλέον ένας πολίτης στην Ελλάδα να ακούει την Μαρίν Λεπέν, να ακούει τον Τραμπ και να ψηφίζει άκρα δεξιά, επειδή ηχεί στα αυτιά του καλύτερα ο λόγος σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό λοιπόν μπορέσαμε και το είδαμε, ότι ουσιαστικά ο καμβάς πάνω στον οποίο εγγράφεται αυτό το ταξίδι, το ντόμινο της ακροδεξιάς ψήφου και του ακροδεξιού λόγου, είναι η κοινή, η μήτρα, ας πούμε, της γλώσσας, της γεωγραφικής εγκύτητας και της θρησκείας, που βοηθάει να ταξιδεύουν αυτές οι ιδέες και αυτός ο πολιτικός λόγος πιο εύκολα. Άρα πλέον έχει σημασία να καταλαβαίνουμε ότι οι επιδράσεις δεν είναι μόνο από το τι συμβαίνει μέσα σε μια χώρα. Σίγουρα οι αντικειμενικές υλικές συνθήκες, το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην πολιτική σφαίρα εγχώρια παίζει λόγο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πλέον οι πολίτες διαμορφώνουν αντιλήψεις και την ψήφο τους και τις θέσεις τους από παραστάσεις και από ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι πλέον παγκοσμιοποιημένος. Τάκη Παπά, αφού σου θυμίσω ότι έχεις να κάνεις μία ένσταση, θέλω να κάνω και τη τρέντι ερώτηση των ημερών. Δεν μπορώ να πάρω και πομπόδες ύφος. Υπάρχουν στα αλήθεια διαφορές ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά σήμερα? Στον λαϊκισμό ή στη φιλελεύθερη δημοκρατία? Γενικώς. Και στη φιλελεύθερη δημοκρατία και στον λαϊκισμό. Στη φιλελεύθερη δημοκρατία, ναι, ασφαλώς υπάρχουν, στο βαθμό που υπάρχουν οι ιδεολογίες. Ο λαϊκισμός, επειδή είναι ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ένα πολιτικό σύστημα πράξης ουσιαστικά και το οποίο βασίζεται πάντα σε έναν ηγέτη, ο οποίος είναι ισχυρός και ελέγχει ένα κόμμα. Έχω γράψει πολλές φορές γι' αυτό. Η πράξη του λαϊκισμού είναι ίδια είτε είναι στην αριστερά, είτε βρίσκεται στην αριστερά, είτε στην δεξιά. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Να πάω όμως στην ένσταση που είχα, σκεπτόμενος ότι ακούμε Τραμπ ενώ παλιά ακούγαμε Σούπερ Τραμπ. Τι εποχές και εκείνες. Κοίτα, και νομίζω η ένστασή μου είναι και προς τον Χρήστο. Τα social media, είπες ότι έχουν ένα ενιαίο λόγο. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Νομίζω ότι τα social media ακριβώς επειδή είναι πολλές πλατφόρμες. Είναι ενιαίος χώρος, όχι λόγος. Ενιαίος χώρος. Ούτε ενιαίος χώρος δεν είναι. Ακόμα χειρότερο το κάνει. Δεν είναι ούτε ενιαίος λόγος, ούτε ενιαίος χώρος. Οι διάφορες πλατφόρμες απλώς χωρίζουν την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Δημιουργούν διαφορετικές ταυτότητες. Τα identities γίνονται πάρα πολύ ισχυρά. Ο λαϊκισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και εδώ πέρα είναι το μυστικό και η μαγεία του λαϊκισμού. Μαγεία σε εισαγωγικά το βάζω αυτό. Ότι δημιουργεί. Ο λόγος του λαϊκιστή είναι ενωτικός. Δημιουργεί μια κοινωνική κατηγορία η οποία είναι ο λαός. Και το κάνει μέσα από το λόγο του, μέσα από τα σύμβολά του, μέσα από την πράξη του, μέσα από το κόμμα του, το οποίο ελέγχει και το οποίο είναι, στο βαθμό που είναι, ισχυρό. Η έννοια λοιπόν του λαού και η έννοια του λαού στον λαϊκισμό, σε όλους τους λαϊκισμούς, ακόμα και στους αριστερούς λαϊκισμούς, ταυτίζεται με την έννοια του έθνους και τους εχθρούς του έθνους, οι οποίοι είτε είναι εσωτερικοί,
οι εγχώριες οι ντόπιες ελίτ, είτε είναι εξωτερικές. Ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, οι Βρυξέλλες κτλ. Κτλ. Θα δεις ότι οι λαϊκιστές πάντα λένε «Make America great again», για παράδειγμα. «Make America, make the American people great again». Ή ο Ορμπάν θα έρθει και θα σου πει ότι το έθνος δεν μπορεί ποτέ να είναι στην αντιπολίτευση. Συνεπώς είμαστε προορισμένοι να εξουσιάζουμε στην Ουγγαρία. Ένας δικός μας έλεγε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», το είπε η Λαμπρινή. Ο λόγος λοιπόν του λαϊκιστή, οι λαϊκιστές συχαίνονται τα social media. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι τα social media διασπούν την κοινωνία και δημιουργούν τις δικές τους ταυτότητες. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να κάνω την ίδια ερώτηση και στους τρεις σας, ξεκινώντας από τον Χρήστο Χομενίδη. Χρήστο, νομίζω ότι οι μεγάλες αντιπαραθέσεις του μέλλοντος, μια και μιλήσαμε πάρα πολύ για social media, δεν θα είναι ανάμεσα σε ιδεολογικά ρεύματα αριστερά-δεξιά, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή, μήπως οι ιδεολογίες του μέλλοντος έχουν μέσα και πολύ συνωμοσία. Κοίτα να δεις. Εγώ νομίζω ότι η Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου μας δείχνει, προϊονίζεται ποια θα είναι η σύγκρουση του 20ου αιώνα, Αθένα, μεταξύ της ανοιχτής κοινωνίας και της δεσποτικής, κλειστής, αυταρχικής κοινωνίας. Αυτό θα είναι. Αλλά και φοβάμαι, ξεχασμένης. Δηλαδή, φοβάμαι, δεν είμαι βέβαιος για τη νίκη μας. Γι' αυτό το φοβάμαι αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα διαφωνώ πλήρως με τον Τάκη Παπά σε αυτό το οποίο έλεγε ότι, είναι πολύ, ότι οι λαϊκιστές είναι αντίον των social media. Και θεωρώ, πιστεύω ακράδαντα, ότι τα social media είναι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πολυθεματικά, μονοθεματικά, υπάρχει την ημέρα κυριαρχία ένα, δύο, τρία θέματα, έτσι. Και όλοι εκφράζονται και τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα θέματα. Και τοποθετούνται και με πολύ παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις πολύ χαρακτηριστικά, Τάκη μου. Μιλάω για την ελληνική εμπειρία τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Όταν πεθαίνει κάποιος, ας πούμε δήθεν ή πραγματικά διάσημος, πόσο δε μάλλον σημαντικός, αν και η σημαντική δεν είναι συνήθως διάσημη, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, όταν πεθαίνει κάποιος που τον ξέρουν, πώς γράφουν όλοι τα ίδια πράγματα. Ή όταν συμβεί κάτι το οποίο είναι τους δώσει το πάτημα, πώς κάνουν όλοι από τα social media επιδείξεις ευαισθησίας. Έχουμε κυρίες, κυρίως, συγγνώμη κυρίες μου, αλλά αυτό είναι γυναικείο, πιο συχνά εμφανίζεται σε γυναίκες χρήστες, οι οποίες κάνουν καριέρα ως ευαίσθητες. Καταλαβες. Δηλαδή, όπου βρεθεί κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ευαισθησία, αυτές το κάνουν παντιέρα και όλοι λένε «Μα τι καλή που είναι αυτή, τι γλυκιά, τι ευαίσθητη, πόσο μπαίνεις θέση των άλλων, πίπες, καριέρα κάνει». Είναι επαγγελματίας ευαίσθητη. Αυτό προϋποθέτει το social medium, ας πούμε. Πού θα το κάνει. Ναι, και φεύγει από την κλασική σφαίρα της πολιτικής. Γι' αυτό πάω στη Λαμπρινή. Πολιτικό Ρόνη. Είναι όμως. Ναι, αλλά είναι, βαθιά πολιτικό. Είναι καινούργια μορφή πολιτικής, γιατί ναι. Και γίνεται αισθητικό. Να πω μια τελευταία φράση τριών λέξεων. Ναι. Αυτά δεν είναι τόσο καινούργια, είναι πανάρχια. Σκεφτείτε μόνο και να τριχιάστε ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, την οποία την έχουμε εκεί πάνω, εκεί ψηλά, κάνανε μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, το τρομερό, τρομερή διαδικασία του εξωστρακισμού. Δηλαδή, μαζεύονταν όλοι και λέγανε ποιον θέλουμε να στείλουμε στο διάολο και ακόμα παραπέρα. Και έχουν βρεθεί, αυτό είναι το cancel, ας πούμε. Έχουν βρεθεί και όστρακα πολλά, με ονόματα διασύμων και μη. Ναι, τώρα κάνουν cancel εμάς. Λοιπόν, Λαμπρινή, τελευταία. Έχω το χρόνο της Λαμπρινής, γάμο. Για το αν θα είμαστε. Αν υπάρχουν ιδεολογίες που θα μας χωρίζουν στο μέλλον, ναι, αυτή είναι από ό,τι κατάλαβα ήταν η ερώτηση. Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και στοιχεία ιδεολογικά που θα μας χωρίζουν. Δεν θα εξαφανιστούν ποτέ τα δόγματα, τα ιδεολογικά. Μπορεί να μην είναι τόσο συμπαγή ή τα ίδια όπως πάντα χωρίζαμε, ας πούμε, παραδοσιακά δεξιά-αριστερά το. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι αν θα είναι το QAnon, ας πούμε, πιο δυνατό στοιχείο στο μέλλον. Δηλαδή τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας κολάπτονται πάνω εκεί όπου οι άνθρωποι νιώθουν, δεν εμπιστεύονται τις πολιτικές ηγεσίες, νιώθουν ότι τους κρύβουν πράγματα, νιώθουν οι ίδιοι ανίκανοι και αναποτελεσματικοί να επηρεάσουν το πολιτικό σύστημα και όσο πιο πολύ απομακρυσμένοι νιώθουν από το να έχουν ένα ρόλο στα πράγματα, τόσο πιο πολύ ενστερνίζονται θεωρίες συνωμοσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας όμως δεν είναι μια ιδεολογία, είναι μία, ας πούμε, πεποίθηση ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για μας, μας κρύβουν, δεν ξέρουμε τι πραγματικά γίνεται. Τάκη, παπά, πρόκειται για λέξη, την ανασφάλεια, ναι, των ανθρώπων να καταλάβουν το τι γίνεται γύρω τους και να εμπιστευτούν κάποιον. Αυτό δεν είναι ιδεολογία. Ναι. Τάκη, παπά, με μια λέξη και εσείς θα μου το πείτε μια λέξη. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος ή χειρότερος. Ένα από τα δύο. Ο γίνεται πιο περίπλοκος.
Ναι, καλύτερος ή χειρότερος? Δεν το ξέρω. Λαμπρινή. Υπό προϋποθέσεις καλύτερος. Χρήστο. Σε αυτή τη φάση γίνεται όλο και χειρότερος και αν ήμουν στην ηλικία του Αλέν Τελόν, θα επέλεγα τη λύση της αθανασίας όπως και ο ίδιος. Εντάξει, και εγώ επιλέγω τώρα την αθανασία του πάνελ. Ναι, λοιπόν, και το πάνελ πια μπαίνει σε μια διαδικασία αθανασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ εσάς που μας παρακολουθήσατε από εδώ και από το σπίτι. Να είστε καλά.